Και πάμε παρακάτω. Αυτό που κάνατε τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με την συνάντησή σας, την παρουσία σας στο Βερολίνο, θα το πω ευθέως, ήταν μια αθλειότητα. Και γιατί ήταν μια αθλειότητα? Βγήκατε και είπατε ότι θα φορέσετε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Αλλά τελικά δεν σας κάνει η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, δεν σας χωράει. Και φορέσατε για άλλη μια φορά τη φανέλα των δανειστών, του Δουνουτού. Και βγήκατε στην πιο κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης να κάνετε δημόσιες δηλώσεις από το Βερολίνο ότι την ευθύνη την έχει η Ελλάδα για τις καθυστερήσεις. Όταν αυτό δεν τολμά να το πει σχεδόν κανείς στο ευρωπαϊκό πεδίο. Μόνο το Δουνουτού το λέει και οι ακραίοι της Τσεντεού. Και γιατί την ευθύνη την έχει η Ελλάδα για τις καθυστερήσεις και όχι αυτοί οι οποίοι θέτουν παράλογες απαιτήσεις? Ήρθατε σήμερα εδώ και μας επαναλάβατε το τροπάρι ότι λέει μόνο 30% έχουμε υλοποίηση από τη δεύτερη αξιολόγηση. Προφανώς δεν ακούσατε την απάντηση του κύριου Τσακαλώτου. Σταματήστε, θα σας τα πω. Δεν ακούσατε την απάντηση του κύριου Τσακαλώτου. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Η οποία απάντηση ήταν πάρα πολύ σαφής και έλεγε το εξής, ότι το 70% έχει συμφωνηθεί. Από αυτό το 70% που έχει συμφωνηθεί, έχει ήδη υλοποιηθεί και νομοθετηθεί το 35%. Το άλλο 35% προφανώς θα υλοποιηθεί στην πορεία. Ξέρετε από αξιολογήσεις. Πρώτα κλείνει η αξιολόγηση και μετά υλοποιούνται τα prior actions και τα milestones. Τα έχουμε μάθει όλα αυτά πια. Μετά υλοποιούνται. Αφήστε τα αυτά. Και έρχεστε λοιπόν να μας εγκαλέσετε ενώ έχουμε υλοποιήσει το 75% της συμφωνίας. Έχουμε υλοποιήσει το 35% και έχουμε συμφωνήσει το 75%. Γιατί δεν κλείνουμε το 25%? Και αυτό το 25 γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει να κάνει με τις υπερβολικές απαιτήσεις για μέτρα τα οποία δεν τα δικαιολογούν ούτε τα στοιχεία της Eurostat, ούτε η απόδοση της ελληνικής οικονομίας, ούτε το πλεόνασμα 2,2% το 2016, ούτε η ανάπτυξη 0,3% το 2016, ούτε πολύ περισσότερο οι προβλέψεις και του Δουνουτού και της Κομισιόν για 2,5% και 3% ανάπτυξη το 2017 και το 2018. Και ακριβώς βεβαίως επειδή υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ο τελευταίος κάβος και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μόλις τον περάσουμε και αυτόν χωρίς επιπλέον βάρη για την ελληνική κοινωνία δεν θα έχετε επιχείρημα. Τι θα λέτε? Εκλογές. Θα κουραστούν και αυτοί που σας ακούνε. Τι θα λέτε? Ούτε σήμερα το είπατε ανοιχτά για εκλογές. Το ψελίσατε λίγο. Και επειδή ξέρετε ότι βρίσκεστε σε πραγματικό στρατηγικό αδιέξοδο, πηγαίνετε λοιπόν εκεί, στο Βερολίνο, προκειμένου να δημιουργήσετε ένα κλίμα επιβαρυντικό τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση κάνει τη μεγάλη προσπάθεια προς όφελος του ελληνικού λαού εις βάρος της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι αυτό θα σας το πιστώσει θετικά ο ελληνικός λαός?